Είναι σπάνιο. Στην Κύπρο είναι το 1,5% του συνόλου των καρκίνων που δηλώνονται κάθε χρόνο. Παγκοσμίως τα δεδομένα για τη συχνότητα ποικίλουν από 0,5% έως 2%. Έχουμε δει δραματική βελτίωση στη μείωση του χρόνου διάγνωσης, δηλαδή από την έναρξη των συμπτωμάτων, και μπορώ να πω ότι συγκρίνοντας με άλλες χώρες είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα όσον αφορά την τοποθέτηση της έγκαιρης διάγνωσης. Η πρόγνωση, αν βάλουμε όλους τους καρκίνους, όλες τις κακοήθειες της παιδικής ηλικίας, είναι καλή, είναι της τάξης του 80%, μπορεί και περισσότερο. Φίλες και φίλοι, μέσα από το ψηφιακό σπίτι των παιδιάτρων της Κύπρου, μια ακόμα εκπομπή του Childcast, η 10η πλέον στη σειρά, με μοναδικό στόχο τη δική σας έγκυρη ενημέρωση γύρω από θέματα που αφορούν την υγεία και την προστασία των παιδιών μας. Είμαι ο Μιχάλης Αναστασιάδης, πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, και έχω σήμερα τη χαρά να έχω μαζί μου δύο εκλεκτούς και καταξιωμένους συναδέλφους, πολύ καλούς φίλους, με εξειδίκευση στο ζήτημα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Υποδέχομαι σήμερα εδώ κοντά μου τους παιδίατρους παιδονκολόγους Λοΐζο Λοΐζου και Ελένη Παπαχριστοδούλου. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε. Ο Μεν Λοΐζος είναι ο ιδρυτής και τέος διευθυντής της παιδονκολογικής κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου, της μοναδικής εξειδικευμένης κλινικής στην αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου στον τόπο μας. Η δε Ελένη είναι διευθύντρια της κλινικής. Και όπως αντιλαμβάνεστε, με την Ελένη και τον Λοΐζο θα καταπιαστούμε με ένα δύσκολο θέμα, τον παιδικό καρκίνο. Ένα θέμα που το περιβάλλει φόβος και άγνοια για πολλές πτυχές του. Θα επιχειρήσουμε όμως να σας μεταδώσουμε πληροφόρηση, να λύσουμε απορίες σας και να απαντήσουμε σε προβληματισμούς σας. Ελένη μου, Λοΐζο μου, σας ευχαριστώ για την αποδοχή στην πρόσκληση της εταιρείας μας, γιατί είστε μέλη της παιδιατρικής εταιρείας. Παρόλο ότι έχουμε κυρία ανάμεσά μας, νομίζω τιμή σένα και να ξεκινήσουμε από τον Λοΐζο. Λοΐζο μου, η λέξη καρκίνος τρομάζει, και πόσο μάλλον όταν αφορά τα παιδιά. Πόσο συχνό είναι αυτό το πρόβλημα του παιδικού καρκίνου και για τον τόπο μας, αλλά και για την παγκόσμια κοινωνία? Αρχικά, Μιχάλη μου, τόσο εγώ όσο και η Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κάλεσες να μιλήσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα, και να σε συγχαρούμε για αυτή την εξαιρετική προσπάθεια των βίντεο, των εκπαιδευτικών αυτών παραγωγών για σοβαρά θέματα που αφορούν την υγεία των παιδιών μας. Πράγματι, ο καρκίνος στα παιδιά είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα. Ευτυχώς είναι σπάνιο, χωρίς όμως να μειώνει καθόλου τη σημασία του, διότι πλήττει τα παιδιά σε μια πολύ... πλήττει παιδιά βασικά, μια πολύ ευαίσθητη... Το πιο ευαίσθητο ηλικία, κομμάτι ακριβώς. Είναι σπάνιο. Στην Κύπρο είναι το 1,5% του συνόλου των καρκίνων που εκδηλώνονται κάθε χρόνο. Παγκοσμίως τα δεδομένα για τη συχνότητα ποικίλουν από 0,5% έως 2%. Τα δεδομένα που έχουμε παγκοσμίως δεν είναι πολύ καλά, δεν υπάρχουν καλές καταγραφές. Μιλάμε για τις ηλικίες 0 με 18. 0 έως 19 βασικά. 19. Το αρχείο, το πληθυσμιακό αρχείο καρκίνου που ιδρύσαμε για τα παιδιά με καρκίνο στην Κύπρο καλύπτει 0 έως 19 ετών. Και ο στόχος μας ακριβώς ήταν να κάνουμε αυτό το αρχείο, για να μπορούμε να μελετούμε με ακρίβεια και σωστά το τι συμβαίνει με τα παιδιά μας στην Κύπρο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, για να ολοκληρώσω, ο καρκίνος στα παιδιά δεν είναι μια ασθένεια, είναι τουλάχιστον 12 ακριβώς μεγάλες υποκατηγορίες, γι' αυτό δεν υπάρχει θεραπεία για τον καρκίνο. Ναι, αυτό πολλές... πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, γιατί μιλάμε για καρκίνο, αλλά μιλάμε για πολλές διαφορετικές οντότητες. Και να τελειώσω λέγοντας ότι είναι 12 υποκατηγορίες με τουλάχιστον 100 υπότυπους, και καθημερινά, όπως θα γνωρίζει πολύ καλά και η Ελένη, υπάρχουν νέες εξελίξεις που μας επιτρέπουν αυτούς τους υπότυπους να τους εξατομικεύσουμε, και φτάνουμε στο σημείο που να λέμε για τον κάθε ασθενή εξατομικευμένη, ναι, προσέγγιση. Μάλιστα. Ναι, που είναι και η σύγχρονη τάση γενικότερα στην ιατρική, με ακριβώς ακόμα πιο σημαντική αυτή την εφαρμογή στο πεδίο του καρκίνου.
Βέβαια, να αποταθώ σε σένα, Ελένη μου, τώρα, μιλώντας για τις μορφές του καρκίνου που συναντάμε στα παιδιά, ποια είναι η αντιστοιχία με αυτές που συναντάμε στην ενήλικο ζωή, δηλαδή ως προς το είδος, τη συχνότητα, είναι τα ίδια είδη καρκίνου τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην παιδική ηλικία? Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η συχνότητα όσον αφορά τους ενήλικες και το είδος των κακοήθειών που βλέπουμε στην ενήλικο ζωή είναι διαφορετική από ό,τι στα παιδιά. Με βάση το European Cancer Information System του 2020, στους άνδρες ο πιο συχνός καρκίνος είναι του προστάτη, μετά του πνεύμονα και μετά του γαστρεντερικού. Στις δε γυναίκες είναι του μαστού, γαστρεντερικού και πνεύμονα. Στα παιδιά η συχνότητα και το είδος είναι διαφορετική. Την εντύπωση και τον τράχυλο, τον καρκίνο του τραχύλου. Πιο κάτω. Είναι λίγο πιο κάτω. Στη... Ίσως εδώ βαθμίδα. Βοήθησε και το εμβόλιο, έτσι. Ναι. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά, ίσως μετά. Αυτά. Επομένως, στα παιδιά με βάση την παγκόσμια κατάταξη, που δεν ισχύει στην Κύπρο, θα μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ο γιατρός ο Λοϊζού πιο μετά, ουσιαστικά έχουμε πρώτα λευχαιμίες, μετά όγκους εγκεφάλου, λεμφώματα και συμπαγής όγκους. Στην Κύπρο η αντιστοιχία είναι κάπως διαφορετική. Μια διαφορά με την έννοια ότι οι εγκεφαλικοί όγκοι καταλαμβάνουν την τέταρτη θέση. Και έχουμε τη δεύτερη θέση, τη δεύτερη θέση την καταλαμβάνουν τα λεμφώματα και ακολουθούν οι καρκίνοι του θυροειδούς αδένα. Ναι. Που είναι, υπάρχει κάποια εξήγηση ή είναι απλά ένα στατιστικό το οποίο βρίσκουμε? Είναι ένα δεδομένο και λίγο ανησυχητικό δεδομένο ότι έχουμε και αυξητική τάση σημαντική της τάξης του 7,6% ετησίως για τον καρκίνο του θυροειδούς. Ναι. Και ακριβώς η Εθνική Ομάδα Παιδονκολογίας, θα έλεγα, αυτοί που ασχολούμαστε με την έρευνα στον τομέα τον Dream Team, προσπαθούμε να καταλάβουμε πλέον με αναλυτικές μελέτες. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρεις την αιτιολογία, αλλά θα το δούμε. Πολλοί παράγοντες πιθανότατα θα εμπλέκονται. Σίγουρα έχουμε κάποιες ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες όμως πρέπει να αποδειχτούν. Όπως ασφαλώς, ακολουθώντας τη μεθοδολογία της επιστήμης, όπως οφείλουμε να πραγματοποιούμε. Τώρα, μιλώντας για την λευχαιμία, που την κατατάξαμε σε σειρά συχνότητας ως την πρώτη, ποια είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της νόσου ως προς την εκδήλωσή της στα παιδιά, γιατί προφανώς και στους ενήλικες εκδηλώνεται με κάπως διαφορετικό τρόπο. Όσον αφορά τα σημεία και συμπτώματα, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεσαι. Ναι, ας μην μπούμε στην κατάταξη που ίσως να μην ενδιαφέρει το αν είναι. Γενικώς μπορούμε να πούμε όμως ότι υπάρχουν οι οξείες λευχαιμίες, οι οποίες εκδηλώνονται με γρήγορο τρόπο, και οι χρόνιες οι οποίες εκδηλώνονται πολύ αργό ρυθμό, και αυτές είναι πολύ σπάνιες στα παιδιά, εκτός από τη χρόνια μυελογενή, η οποία είναι μια σπάνια πάθηση. Πιο συχνή είναι η λεμφοβλαστική. Είναι η οξία λεμφοβλαστική. Οξία σημαίνει εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Αρχαιότερα, παλαιότερα, ο όρος που χρησιμοποιείται όταν ήμασταν νέοι ήταν η καλπάζουσα, γιατί οδηγούσε στο θάνατο γρήγορα. Ευτυχώς σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άλλαξε η ονομασία, είναι η οξία. Και οι πλήστες... Δεν είχαμε και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Για τα σημεία και συμπτώματα, έτσι κάνω μια κατάταξη για να διευκολύνω και τον κόσμο να καταλάβει. Υπάρχουν τα γενικά, τα οποία εκδηλώνονται σε όλο το σώμα, και υπάρχουν και τα επιμέρους, τα εντοπισμένα. Τα γενικά είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε παντού, από μια κούραση, έναν εξήτο πυρετό, ανορεξία, απώλεια βάρους, χλωμάδα, αιμορραγικά σημεία, πετέχειες, ακριβώς, κούραση του παιδιού, ανεξήγητες αλλαγές στη συμπεριφορά, όλα αυτά. Τα επιμέρους συμπτώματα είναι αυτά τα οποία θα δούμε σε διάφορα μέρη του σώματος ή σε όργανο, όπως είπα, το μεγαλία, σπληνομεγαλία, λεφαδένες, κάποιο κουβάρι, η λευκοκορία, δηλαδή όταν ασπρίζει η κόρη του ματιού, που είναι χαρακτηριστικό. Αλλά τελειώνοντας αυτήν την περιγραφή, να τονίσουμε ότι δεν είναι ένα από μόνο του, εκτός ίσως από τη λευκοκορία, που είναι σπάνιο επίσης, είναι ένα puzzle, είναι διάφορα πράγματα που μπορεί να βάλουμε μαζί. Άρα το καθένα από μόνο του δεν σημαίνει. Αν αναλογιστούμε το ποια συμπτώματα μόλις τώρα μας περιέγραψες, Λοΐζο μου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά είναι και κοινά συμπτώματα μιας ίωσης, τα οποία εμφανίζονται πολύ συχνά.
Επομένως, παίζει ρόλο και το πόσο έντονα και πόσο παρατεταμένα εκδηλώνονται αυτά τα συμπτώματα. Η εμπειρία δείχνει ότι οι γονείς, συχνά η μητέρα και ο πατέρας βέβαια, αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Πας στους παιδιάτρους μας και το επίπεδο των παιδιάτρων μας είναι πολύ καλό στην Κύπρο. Και μπορώ να πω ότι μετά από 32 χρόνια παιδονκολογίας στην Κύπρο, έχουμε δει δραματική βελτίωση στη μείωση του χρόνου διάγνωσης, δηλαδή από την έναρξη των συμπτωμάτων. Και μπορώ να πω ότι συγκρίνοντας με άλλες χώρες, είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα όσον αφορά την τοποθέτηση της έγκαιρης διάγνωσης. Βέβαια. Η ευαισθητοποίηση αφορά όλους, αλλά κυρίως αφορά εμάς τους επαγγελματίες υγείας, τους γιατρούς, γιατί πόσο μάλλον στον παιδικό καρκίνο η έγκαιρη διάγνωση είναι συνώνυμο και της πιο υψηλής και σίγουρα, καλύτερης αυξάνει δραματικά τις πρόγνωσης. Τώρα, ως προς τις άλλες μορφές που έχουμε συχνά στα παιδιά, Ελένη μου. Διάφορα συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά, ανάλογα με το είδος του καρκίνου που θα εμφανίσουν. Αρκετά είναι κοινά με αυτά της λευχαιμίας, δηλαδή ανεξηγητή πυρετία, ανεξηγητή κόπωση. Ειδικά να μιλήσουμε για τα λεμφώματα, ας πούμε. Μπορεί να ψηλαφίσουν τυχαία οι γονείς έναν όγκο, μια μάζα πάνω στο πόδι, πάνω σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος που δεν το έβλεπαν πριν, ή να είναι τυχαία πολλές φορές, για παράδειγμα στους όγκους του νεφρού συμβαίνει π.χ. ένα χτύπημα και ξαφνικά οι γονείς ψηλαφούν τη μάζα στην κοιλιά προσπαθώντας να το συνδέσουν με το, με το τραύμα. Είναι μια και στο χρώμα των ουρών, άμα μιλάμε ειδικά για τον... Για τον όγκο του νεφρού, ναι, αλλά και πάλι τις πλήστες φορές είναι ψηλαφητικά. Οι γονείς μπορεί ακόμη στον μπάνιο να εντοπίσουν τους όγκους. Τώρα, αν αφορά, για παράδειγμα, όγκων κεφάλου, μπορεί να σκεφτούμε κεφαλαλγίες, αλλαγές συμπεριφοράς, εμετούς, διπλοπία, σπασμούς. Συμπτώματα κάποτε θορυβόδια αλλά και κάποτε λιγότερο θορυβόδια. Γενικά οι πόνοι ανεξήγητοι, οι πόνοι οι οποίοι αφυπνίζουν το παιδί το βράδυ, που είναι κάτι που ρωτάμε στο ιατρείο, στην παιδονκολογική κλινική, αν το παιδί ξυπνά το βράδυ με πόνο ή αν ο πόνος επιμένει χωρίς να μπορείς να εντοπίσεις την αιτιολογία του. Επομένως όλα αυτά τα ανεξηγήτως πυρετός, εφιδρώσεις που λέγαμε πριν για τα λεμφώματα, απώλεια βάρους, αλλαγή στο συνήθειες της διατροφικές τους, να μειωθεί η όρεξη. Ένα σύμπτωμα που μου έρθει τώρα, ξαφνική χολότητα. Επίσης, το να κουτσένει δηλαδή ξαφνικά ένα παιδί. Στο μυαλό του γιατρού, ναι, θα πρέπει να περνά πάντα και αυτή η πιθανότητα. Το πιο πιθανό δεν θα είναι κάτι τόσο σοβαρό. Το αν πιο είναι πιθανό, κάτι που επιμένει βασικά, αλλά πρέπει να το διερευνήσουμε. Ναι, θα πρέπει να διερευνηθεί, σωστά. Τώρα, το θίξαμε και λίγο προηγουμένως, αλλά είναι ένα συχνό ερώτημα που μας τίθεται όταν πλέον μπει η διάγνωση του παιδικού καρκίνου. Θα μπορούσαμε άραγε να την ανοιχνεύσουμε αυτή πιο έγκαιρα. Έχουμε σήμερα στη φαρέτρα μας, με την πρόοδο της επιστήμης, αυτή τη γνώση και τα εργαλεία για να φτάνουμε σε πιο έγκαιρη ανίχνευση. Και ένα δεύτερο κομμάτι, έτσι συλλογίζομαι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ερώτηση. Από όλα αυτά τα σημεία και συμπτώματα που περιγράψαμε προηγουμένως, έτσι, αν με την εμπειρία σου θα μπορούσε να στοιχειολογήσεις ορισμένα που να τα χαρακτηρίσουμε ως πιο ανησυχητικά. Γιατί από τη μια δεν θέλουμε να ανησυχήσουμε και όλους αυτούς που μας παρακολουθούν, αλλά από την άλλη, ναι, θέλουμε να μεταδώσουμε και έγκυρη πληροφόρηση. Γενικά για τον καρκίνο του παιδιού και του έφηβου. Σου έβαλα πολλά ερωτήματα. Ναι, αλλά... να αρχίσω από το δεύτερο, για να πούμε ότι είναι εντελώς διαφορετικού τύπου. Το πρώτο είναι κάποια σημεία συμπτώματα που είναι πιο ανησυχητικά από άλλα, αν κατάλαβα καλά. Ναι, και το δεύτερο είναι το προσυμπτωματικό έλεγχος, τα λεγόμενα ανιχνευτικά τεστ. Είναι η δεύτερη. Τώρα, πραγματικά ο καρκίνος του παιδιού και του έφηβου μπορεί να πάρει πάρα πολλές μορφές εκδήλωσης. Μας έτυχε να έχουμε και παιδιά που πραγματικά δεν βρίσκαμε τίποτε στην αρχή, απλά ήταν μια αδιαθεσία, μια
αν θέλεις αλλαγή με μια πολύ ήπια ανεμία και χρειάστηκε 1-2 μήνες συνεχώς επαναληπτικές εξετάσεις. Υπάρχουν άλλες φορές που έρχεται ένα παιδί με ένα στραβισμό, με έντονο πονοκέφαλο που είναι εκεί και μερικές εβδομάδες, ή ένα παιδί με αιμάτωμα και στα δύο μάτια που δεικνύει κάποιες, που εμφανίζεται αυτόματα ταυτόχρονα και επιδεινώνεται με δύο μαυρισμένα μάτια χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός, που είναι χαρακτηριστικά που ανέφερες, ο στραβισμός, να πούμε ο ξαφνικός στραβισμός, ο ξαφνικός, δηλαδή, ναι, όχι αυτός που έφερε μαζί του ένα παιδί, όχι, από όχι, από υπάρχουν πολλές μορφές στραβισμού, ναι. Γι' αυτό είναι δύσκολο κάποιος να ξεχωρίσει κάποια. Το σημαντικό είναι τα παιδιά πρέπει να εξετάζονται από έμπειρους γιατρούς. Γι' αυτό και οι παιδονκολόγοι υποχρεωτικά πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι παιδίατροι και μετά να εξειδικευτούν στον τομέα αυτό. Για την ηλικία από 0 έως 19 και όπως υπόθηκε στο παιδιατρικό συνέδριο, η παιδιατρική ηλικία επεκτείνεται μέχρι, τουλάχιστον στην Αμερική, είναι μέχρι 21 ετών. Ακριβώς. Και η τάση είναι να πηγαίνει ακόμα πιο ψηλά τώρα λόγω βασικά βιολογικών ομοιοτήτων και ψυχολογικών συνιστώσεων που καθιστούν καλύτερη την αντιμετώπιση των ηλικιών αυτών από εξειδικευμένους γιατρούς της ασθένειας του παιδιού. Άρα, να πούμε κάποια συγκεκριμένα, εκτός από αυτά που έχω ήδη αναφέρει, ίσως λευκοκορία, δηλαδή όταν ασπρίζεις το βάθος της κόρης του ματιού. Γενικά, οτιδήποτε είναι ασυνήθιστο και παρατεταμένο ενδεχομένως ως προς την εκδήλωση και διαταράσει και την καθημερινή ενασχόληση του παιδιού με τις συνήθεις δραστηριότητες του, γιατί ακριβώς μια αφύπνιση με πόνο, όπως είπε προηγουμένως και η Ελένη, σίγουρα ανησυχεί. Και η δυναμική της εξέλιξης των σημείων και συμπτωμάτων είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πώς εξελίσσονται διαχρονικά, πηγαίνει επιδεινώνοντας, πηγαίνει έρχεται, είναι παροδικό, περιοδικό, όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι χρειάζεται. Σημαντικά. Χρειάζεται εμπειρία ακριβώς, και εμπειρία. Στο ιστορικό. Απλά εμείς προς τους γονείς ακριβώς θέλουμε αυτό να μεταδώσουμε. Ότι οτιδήποτε τους ανησυχεί, καλό είναι να το συζητούν με τον γιατρό τους και από εκεί και πέρα και ο ίδιος ο γιατρός ξέρει σε ποιους συναδέλφους θα αποταθεί ακριβώς για να διερευνηθεί σωστά ένα περιστατικό. Ωραία. Να μπούμε όμως και στο δεύτερο κομμάτι. Ναι. Το βασανιστικό ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν ανιχνευτικά τεστ για τον παιδικό καρκίνο. Ναι. Αυτό απασχολεί την παιδονκολογική κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Έχουν δοκιμαστεί διάφορα μοντέλα. Δεν υπάρχουν ανιχνευτικά τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου όπως έχουμε το τεστ Παπα-Νικολάου, μαστογραφία, κολονοσκόπηση όπως έχουμε στη ζενή. Αυτά δεν υπάρχουν στα παιδιά. Δοκιμάστηκαν κάποιοι τρόποι όπως για παράδειγμα για το νευροβλάστομα, ιδιαίτερα στην Ιαπωνία έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν δουλεύει. Εκείνο το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε είναι αυτά που είχαμε πει πριν. Εγρήγορση, αν δούμε κάτι το οποίο δεν πάει καλά, ζητούμε αμέσως βοήθεια από τον ειδικό. Μάλιστα. Παρόμοια, ένα άλλο συχνό ερώτημα που τίθεται στις συζητήσεις μας με τους γονείς είναι αν θα μπορούσαμε ακριβώς πέραν της έγκαιρης ανίχνευσης, αλλά και να προλάβουμε ενδεχομένως επιλεκτικά σε κάποια περιστατικά, έχοντας ίσως τη δυνατότητα να προβλέψουμε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να προβλέψουμε, υπάρχουν δηλαδή κάποια παιδιά τα οποία ίσως βάσει ιστορικού της οικογένειας ή λόγω άλλων καταστάσεων από τα οποία πάσχουν να έχουν αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση κακοήθειας. Ελένη. Ναι, ουσιαστικά έχουμε κάποιες οικογένειες. Ξέρω ότι ανοίγω βέβαια ένα τεράστιο κεφάλαιο, αλλά ναι, θα το φέρουμε έτσι στα μέτρα. Θα το μαζέψουμε. Μια σύντομη παρουσίαση. Ουσιαστικά έχουμε κάποιες οικογένειες στην Κύπρο, οι οποίες έχουν σύνδρομα προδιάθεσης καρκίνου. Συνήθως είναι ήδη οι γονείς διαγνωσμένοι με γενετικές ανομαλίες οι οποίες προδιαθέτουν σε καρκίνους. Επομένως, τα παιδιά τους παραπέμπονται σε εμάς για να διερευνηθούν εάν φέρουν την ίδια μετάλλαξη με τους γονείς και αν όντως είναι θετικά να μπουν σε ένα screening ανάλογα με το γενετική διαταραχή των γονιών. Τα ποσοστά μας είναι παρόμοια με τα παγκόσμια. Περίπου 10% των περιστατικών μας αφορούν σύνδρομα κληρονομικά για κακοήθεια. Μπορεί για παράδειγμα να έχουμε μία μαμά που πέρασε λευχαιμία και να νοσεί μετά το παιδί της με λευχαιμία. Επομένως, μπορεί να γίνει και αντίστροφα κάποιες φορές η διάγνωση και η διερεύνηση.
να βρούμε καρκίνο στο παιδί συγκεκριμένον τύπο και να πάμε στους γονείς πίσω, να γίνει το screening στους γονείς και να μπουν οι γονείς μετά σε προληπτικούς ελέγχους που έτυχε, ενώ ακόμη ο γιατρός ο Λοϊτζού ήταν στην υπηρεσία, παιδί με δεσμοειδή όγκο, ένα είδος καρκίνου, με συγκεκριμένη γενετική ανομαλία, να παραπέμψουμε τους γονείς μετά για κολονοσκόπηση και να διαφανεί κακοήθεια ή πολύποδες ή οτιδήποτε. Ελπίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό να ήταν και σε γρήγορη, έτσι. Είναι ένα από τα πολλά, δηλαδή μπορεί να τύχει αυτό, δεν είναι ένα περιστατικό. Διαδικασία που οδήγησε στη γρήγορη ανίχνευση. Βεβαίως αυτή η κληρονομικότητα και μας βοηθά σίγουρα η συνεχώς αυξανόμενη γνώση της γενετικής και γνωρίζαμε και από τις κλασικές μας σπουδές προ κάποιων ετών ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σύνδρομα όπως είναι το σύνδρομο Down, για παράδειγμα, το οποίο συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα κακοήθειών και τώρα συνεχώς ακριβώς με την αύξηση της γνώσης μαθαίνουμε και για άλλα σύνδρομα ότι θα πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το θέμα, αλλά και οι ίδιοι προφανώς οι γονείς θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι τους, ώστε αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια αυτό να το συζητούν με τον γιατρό του, να το αναφέρουν σίγουρα κατά τη λήψη του ιστορικού, γιατί η έγκαιρη ανίχνευση σίγουρα θα οδηγήσει και στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση. Αλλά να μην περάσουμε και το μήνυμα ότι όποιος είχε ιστορικό καρκίνου αναπόφευκτα και θα νοσήσουν τα παιδιά του ή το αντίθετο. Τώρα, πάλι θα εκμεταλλευτώ την εμπειρία του Λοΐζου. Ως προς την, μιλώντας για την, αυτή τη μαγική λέξη που ονομάζουμε πρόληψη, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που αφορούν πέραν της κληρονομικότητας, αφορούν το περιβάλλον, αφορούν πιθανώς τον τρόπο ζωής μας και οι οποίοι επιδέχονται τροποποιήσεων. Επομένως, έτσι για να σταχυολογήσουμε κάποιους από αυτούς τους επιβαρυντικούς για καρκινογένεση παράγοντες που τροποποιούνται, ποιους θα εντόπιζες, Λοΐζο μου, ότι θα έπρεπε να στοχεύσουμε όχι εμείς μόνο ως γιατροί, η ίδια η κοινωνία, ούτως ώστε αν μπορούμε να μειώσουμε αυτή τη συχνότητα. Σπουδαία ερώτηση, πολύ κέρια. Γνωρίζω ότι έχεις ιδιαίτερη έτσι ευαισθησία σε αυτό. Και μπορώ να τη διαλύσω σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Θα μείνουμε μόνο στην κατηγορία παιδιών, διότι αν μπούμε στη μεγάλη κατηγορία των ενηλίκων, θα θέλω να κάνω μια άλλη εκπομπή για την πρόληψη του καρκίνου στους ενηλίκες. Θα μείνουμε μόνο στα παιδιά και εκεί δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, διότι επειδή στις πλήστες περιπτώσεις πέραν του 95% είναι αγνώστου αιτιολογίας η πρόκληση, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά ήδη ξέρουμε αρκετά πράγματα και θα ξεκινήσω από τα πιο, αν θέλεις, απτά. Ο θυλασμός του παιδιού από τη μητέρα του τους 6 πρώτους μήνες της ζωής έχει αποδειχθεί, το υποψιαζόμαστε παλαιότερα, από το 2015 και μετά έχει αποδειχθεί τελεσίδικα ότι ο θυλασμός, ο μητρικός θυλασμός μειώνει τις πιθανότητες προσβολής του παιδιού από λευκαιμία. Ένα πολύ από σημαντικό. Τα πολλά ευεργετήματα. Ακριβώς, και αυτό το τονίζω. Γάλακτος και του μητρικού θυλασμού είναι και η πρόληψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά που κάνουν λευκαιμία επειδή δεν θύλασαν ή όποιο παιδί ακολουθήσει θυλασμό δεν θα πάθει λευκαιμία. Απλά οι στατιστικές δείχνουν ότι μειώνει τις πιθανότητες της τάξης του 30-40%, που είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Σίγουρα. Το άλλο το οποίο θα τονίσω, για να πούμε μερικά συσταχυολογώντας, καταμετρώντας ορισμένους παράγοντες, είναι το φωλικό οξύ. Φαίνεται ότι οι μητέρες που θέλουν να μείνουν έγκυες, οι γυναίκες που θέλουν να μείνουν έγκυες, που μπορεί να είναι βέβαια και μητέρες, όπως και οι εγκυμονούσες, οι οποίες ήδη παίρνουν στην Κύπρο, αυτό δεν ισχύει σε όλες τις χώρες, αλλά στην Κύπρο εξίσου γνωρίζω, οι γυναικολόγοι γράφουν συστηματικά φωλικό οξύ για τους σκοπούς πρόληψης ανομαλιών του κεντρικού νευρικού συστήματος, δυσχύτης δράχη, οφαλοκύλη και άλλα. Οπότε το φωλικό οξύ φαίνεται ότι έχει θετικές επιδράσεις και στις νέες γυναίκες οι οποίες θέλουν να εγκυμονήσουν, άρα αυτό να το έχουν υπόψη τους οι νέες κοπέλες. Φυσικά δεν είναι να εγκυπάντοτε να παίρνουν το χάπι, μπορούν βέβαια
όπως παίρνουν και οι κοιμονούσες, αλλά και η φυσική διατροφή. Υπάρχουν τόσα τρόφιμα, πράσινα φυλλώδη, λαχανικά, μπρόκολο, μπιζέλια, αβοκάτο, πάρα η πολλά. Η σωστή διατροφή, επομένως. Η σωστή διατροφή είναι πλούσια είναι σε φολικό οξύ και μπορεί να τους προσφέρει αυτό το πράγμα. Άρα προσθέτω και το φολικό οξύ στο μητρικό θυλασμό. Επιπλέον να αναφέρω τόσο για τις μητέρες που εγκυμονούν, αλλά και για αυτές που θέλουν να εγκυμονήσουν, την αποφυγή κάθε τοξικής ουσίας, κάθε απαγορευμένης ουσίας, κάπνισμα ιδιαίτερα και το αλκοόλ, σωστός τρόπος ζωής, γιατί όσο καλύτερος είναι ο οργανισμός της μητέρας, τόσο πιο καλά θα είναι. Ηλιοπροστασία, θα έλεγα, για το παιδί. Ηλιοπροστασία για το παιδί, όχι, αλλά για μετά. Ναι. Για μετά. Είμαι τώρα ακόμα στη φάση, στην προγεννητική περίοδο, τονίζοντας ότι και για τον πατέρα, ο οποίος επίσης πρέπει να ακολουθά ένα σωστό τρόπο ζωής με τα προαναφερόμενα, παίζουν ρόλο. Δηλαδή, όλο και περισσότερες μελέτες ενσκύπτουν στο τι συμβαίνει προτού να γεννηθεί το παιδί, διότι οποιαδήποτε αν θέλεις ανομαλία σε επίπεδο DNA μπορεί να συμβεί και στο έμβριο. Ασφαλή. Τώρα, όταν γεννηθεί το παιδί και μετά, είναι λίγα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αλλά όπως έχεις αναφέρει, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας τόσο κατά την παιδική ηλικία, αλλά και αν θέλουμε να κάνουμε ενήλικες υγιείς, πρέπει να προσέξουμε μεταξύ άλλων την ηλιοπροστασία, την προστασία από τοξικές ουσίες, να προστατεύουμε τα παιδιά μας από αχρίαστες ιατρικές εξετάσεις, όπως και στους ενήλικες. Εξάλλου, δηλαδή ακτινογραφίες, αξονικούς. Να μην γίνονται αχρίαστες εξετάσεις, διότι η ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο DNA, όπως ξέρουμε. Και ένα πολύ, πολύ μεγάλο και τεράστιο κεφάλαιο που αναδύεται είναι η προφύλαξη των παιδιών μας από την παχυσαρκία. Μελέτη που βγήκε φέτος από το Αμερικάνικες Ομάδες Παιδονκολογίας δείχνει ότι μεταξύ των παχύσαρκων παιδιών η πιθανότητα να προσβληθούν από σοβαρή λευχαιμία τύπου Β με θετικότητα του εγκεφαλονοτιού υγρού είναι αυξημένη σε παχύσαρκα παιδιά. Και εγώ πιστεύω, αν και δεν έχουμε ακόμα τεκμήρια αρκετά, είναι η κορυφή του παγόβουνου τη σχέση τη παχυσαρκία. Ένα νευροορμονικό παράγοντα πιθανώς να παίζει ρόλο. Ναι, διότι η παχυσαρκία δεν είναι απλά μεταφέρω περιττό λίπος. Η παχυσαρκία, όπως γνωρίζετε, είναι περιττό λίπος στον οργανισμό, το οποίο είναι ενεργός ουσία που παράγει πληθώρα ουσιών, φλεγμονωδών και άλλων που προάγουν καρκίνο, καρδιοπάθειες κτλ. Και τελειώνοντας, να μην μακρυλογώ, γιατί αν με αφήσει, θα συνεχίσω αύριο. πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε και έχουμε τεράστιο ρόλο ως παιδίατροι, όλοι μας, όχι μόνο για την πρόληψη του καρκίνου, αλλά γενικά είναι γεγονός ότι με τα σημερινά δεδομένα τα παιδιά μας που μεγαλώνουμε, που αναγιώνουμε, θα έχουν προσδόκιμο επιβίωσης λιγότερο από το δικό μας. Πρώτη φορά συμβαίνει στην ιστορία. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο για την Κύπρο. Γιατί μεγαλώνουμε παχύσαρκα παιδιά. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπως ξέρετε, το ποσοστό των παχύσαρκων των παιδιών το 18 ήταν 42%, το 15 ήταν 20% και συνεχίζει αυτή η αυξητική τάση, όπως γνωρίζεις. Αυτά τα παχύσαρκα παιδιά θα είναι παχύσαρκοι ενήλικες. Και η παχυσαρκία αρχίζει να ξεπερνά το κάπνισμα ως αιτία πρόκλησης 8 διαφορετικών καρκίνων. 20% των καρκίνων των ενηλίκων έχουν σχέση με την παχυσαρκία. Να μην αναφερθώ σε όλα τα άλλα τα κακά που κάνει το κάπνισμα. Και τελειώνω εδώ. Απλώς ερώτησα, όμως ευχαριστώ, μου δίνεις ίσως και τον καλύτερο πρόλογο για αυτό που προγραμματίζουμε, είναι το θέμα του επόμενου επεισοδίου του Childcast, που θα είναι ακριβώς η παχυσαρκία με δύο άλλους συναδέλφους. Θεωρώ ότι θα αγγίξουμε ξανά αυτό το ζήτημα έτσι όπως το έχεις αναδείξει. Είναι κάτι που πιθανότατα πρώτη φορά ακούγεται σε αυτή την έκθεση, γιατί διασυνδέουμε συνήθως την παχυσαρκία με όλα τα υπόλοιπα που αφορούν καρδιαγγειακό κλπ. Τη συσχέτιση αυτή με την πιθανότητα καρκινογένεσης, ίσως να την... Έχουμε τεκμήρια τα οποία σιγά σιγά μαζεύονται και τα βάζουμε μαζί. Ναι, ναι. Για παράδειγμα, ξέραμε πάντοτε ότι τα παιδιά αυξημένου βάρους γέννησης είχαν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν κάποιον καρκίνο. Ξέραμε ότι παιδιά μητέρων που ήσαν παχύσαρκες υπήρχε μια υπόνοια αυξημένου κινδύνου. Δηλαδή, αν και όλα δεν έχουν συσχετιστεί τελεσίδικα μεταξύ τους, σιγά σιγά μαζεύονται τα στοιχεία. Έρχονται τώρα οι μελέτες που λένε μεταξύ των παχυσάρκων παιδιών είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος εκδήλωσης λευχαιμίας, και κάτι που ξέρει και η Ελένη και ξέρουμε εμείς οι παιδοονκολόγοι είναι ότι μεταξύ των παχύσαρκων παιδιών τα οποία ήδη έχουν εκδηλώσει λευχαιμία, η πιθανότητα να παρουσιάσουν υποτροπή είναι αυξημένη. Και αυτό έχει αποδειχθεί. Άρα υπάρχουν μια δέσμη, αν θέλεις, αποδείξεων που σιγά σιγά συγκεντρώνονται να συμπληρώσουν το puzzle. Και εγώ, αυτή και είναι και η ερευνητική μας υπόθεση, ότι η παχυσαρκία των γονιών και των παιδιών
μπορεί να συμβάλλουν στον καρκίνο τόσο και στην παιδική ηλικία. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμα, αλλά είναι μια ερευνητική υπόθεση. Αλλά και ιδιαίτερα στους ενήλικες που εκεί είναι τελεσίδικο. 20% των καρκίνων διαφόρων μορφών έχουν σχέση άμεση με την παιδική ηλικία. Εδώ συζητάμε βεβαίως για παράγοντες και τρόπους απόλυτα μεταβλητούς που επιδέχονται δηλαδή παρεμβάσεων και τροποποιήσεων, όπως είναι η διατήρηση ενός σωστού σωματικού βάρους, το να ακολουθούμε σωστή διατροφή, το να όσο μπορούμε να αποφεύγουμε την έκθεση σε τοξικούς παράγοντες, έτσι όπως πολύ καλά τα είπατε. Εγώ θα προσέθετα σε αυτό, βάζοντας καθαρά το παιδιατρικό κομμάτι, το να τηρούμε το εμβολιαστικό σχήμα, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον δύο εμβόλια που γνωρίζουμε. Ακριβώς. Το ένα το έχουμε δει πάρα πολλές δεκαετίες στη φαρέτρα μας, μιλάω για το εμβόλιο της υπατήτητας Β. Για αρκετά χρόνια τώρα έχουμε και το εμβόλιο εναντίον του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, δηλαδή μιλάμε για δύο ιούς ξεκάθαρα που διασυνδέονται με μορφές καρκίνου. Και θα προσέθετα ίσως και ένα άλλο που θεωρώ ότι απασχολεί την παιδονκολογία τον τελευταίο καιρό, είναι το φαινόμενο με την ρήπανση του αέρα και την κλιματική αλλαγή. Φαίνεται ότι και εκεί φαίνεται να προκύπτουν ερευνητικά δεδομένα που να διασυνδέουν την καρκινογένεση με όλους αυτούς τους τοξικούς παράγοντες τους οποίους εισπνέουμε. Χάλη, μου έδωσε εσύ σκητάλη και θέλω πριν ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή να, ως παιδίατρη, να προσθέσω κάτι που για μένα έχει κρίσιμη σημασία, αν όχι περισσότερο, τουλάχιστον την ίδια με τους προηγούμενους παράγοντες που έχουμε αναφέρει. Το ξέρετε ότι ως άνθρωποι, ένας από τους μοναδικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επηρεάσουμε τον DNA μας, και οι μικροί και οι έφηβοι, αλλά και οι ενηλικές, οποιαδήποτε και αν είναι η ηλικία τους, ακόμα και ηλικιωμένοι σαν εμένα, μπορούμε όχι να επηρεάσουμε την αλληλουχία του DNA, αλλά να επηρεάσουμε τις επιγενετικές αλλαγές, ναι, που τις γνωρίζετε, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις μεγάλες κατηγορίες. Μπορούμε να τις επηρεάσουμε αυτές τις επιγενετικές αλλαγές, οι οποίες απενεργοποιούν κάποια γονίδια τα οποία προστατεύουν κανονικά τον DNA μας. Άρα η άθληση, η άσκηση, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, υπάρχουν ωραιότατες μελέτες που δείχνουν ότι η συστηματική άσκηση, και πρέπει να εθαρρύνουμε τα παιδιά μας να σηκώνονται, να βγαίνουν έξω, να παίζουν, να ασκούνται όπως κάναμε εμείς. Αφήνοντας λίγο στην άκρη ακριβώς, το τάπλετ και διότι το κινητό, προστατεύουμε, ναι, το DNA μας από την απενεργοποίηση, ναι, λόγω επιγενετικών αλλοιώσεων, και αυτό έχει αποδειχθεί περίπτερα από ωραιότατες μελέτες. Άρα λοιπόν έχουμε ένα καθήκον ως παιδίατροι να επιμένουμε σωστή διατροφή, τακτική άσκηση, και για τους ενήλικες να το πούμε, ναι, ότι μπορεί απενεργοποιημένα γονίδια που προστατεύουν τον DNA, δεν επηρεάζουμε την αλληλουχία, σε επίπεδο επιγεννητικών αλλαγών, τις αφαιρούμε διαμέσω άσκησης και είναι ανατρέψιμες αυτές οι αδρανοποιήσεις. Πολύ σημαντικό, και αν μάθουμε τα παιδιά μας σωστή διατροφή από τον καιρό που είναι πολύ μικρά και συνεχίσουμε και με την άσκηση, είναι από τα καλύτερα δώρα που μπορούμε να τους κάνουμε. Βέβαια. Και αυτό ακριβώς εξυπηρετεί την ουσιαστική πρόληψη, αυτή που μας έμαθε και ο παππούς Ιπποκράτης, όταν έλεγε το γνωστό ρητό, κάλλιο το προλαμβάνουν ή το θεραπεύουν. Λοιπόν, τώρα θα πάω και σε ένα άλλο δύσκολο ερώτημα που τίθεται κυρίως σε εσάς, θα έλεγα, Ελένη μου. Η αγωνία και το άγχος των γονιών σε σχέση με την πρόγνωση. Δηλαδή, όταν τεθεί η διάγνωση του παιδικού καρκίνου, αυτό που κατά κύριο λόγο κατακυριεύει ως φόβος είναι τι θα γίνει, ποια είναι η πρόγνωση. Τι θα λέγαμε έτσι συνοπτικά, γιατί όπως εξηγήσαμε πολλές φορές ήδη σε αυτά τα λεπτά που συζητάμε, μιλάμε για πολύ διαφορετικές οντότητες, αλλά συνοπτικά τι θα λέγαμε πλέον και με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την πρόγνωση των συχνότερων μορφών του παιδικού καρκίνου, παραδείγματος χάρη της λευκαιμίας. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η πρόγνωση, αν βάλουμε όλους τους καρκίνους, όλες τις κακοήθειες της παιδικής ηλικίας, είναι καλή. Είναι της τάξης του 80%, μπορεί και περισσότερο. Για τις λευχαιμίες μπορεί αυτό να είναι... Αυτό είναι ένα εξαιρετικά υψηλό νούμερο και απόλυτα ενθαρρυντικό. Αν τα συμπεριλάβουμε και όλα μαζί. Ναι. Αν πάρουμε τις λευχαιμίες, είναι πάνω από 85-86% τα ποσοστά ίασης. Φυσικά έχουμε και κακοήθειες οι οποίες η πρόγνωση είναι δυσμενής, και ως συνήθως αφορά παιδιά με όγκους εγκεφάλου,
διάχυτα βιώματα που είναι πάντα δύσκολες ιστορίες ανεξάρτητα με το πόσον έχει προοδεύσει ή όχι η ιατρική. Δηλαδή σε κάποιους τομείς δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει θεραπευτικά παγκοσμίως. Mm-hmm. Αλλά γενικά κρατούμε ως έναν αισιόδοξο μήνυμα ότι προγνωστικά τα παιδιά έχουν πιθανότητες υγείας πολύ μεγαλύτερες από ό,τι οι ενήλικες. Mm-hmm. Και ως προς τις υποτροπές... Εξαρτάται πάντα από το είδος της κακοήθειας, από τα γενετικά χαρακτηριστικά. Επειδή εξελίσσεται η επιστήμη όσον αφορά και τις γενετικές διαταραχές του κάθε όγκου ξεχωριστά, αλλάζουν τα προγνωστικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε ασθένειας ξεχωριστά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε 10 λευχαιμίες, μπορεί να είναι οξείες λεφοβολαστικές και 10, αλλά να είναι ξεχωριστές η μία από την άλλη λόγω των γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζει την κάθε μία. Αλλά σαν γενικό μήνυμα θα λέγαμε ότι ευτυχώς και με τη γνώση πλέον που διαθέτουμε και συνεχώς αποκτούμε και με τα μέσα που εμπλουτίζουμε την θεραπευτική μας ισχύ, θα έλεγα, ναι, καταφέρνουμε να έχουμε αυτό το υψηλό ποσοστό, θα έλεγα, ίασης, γιατί ναι, σε ένα θέμα που συζητάμε, που περιβάλλεται, όπως είπα και στην αρχή, με τόσο φόβο, θα πρέπει να αγγίζουμε και τα δύσκολα σημεία, αλλά υπάρχουν και τα θετικά. Ναι, το 80-85% mm-hmm. των παιδιών, για το καλά. Σύνολο βέβαια των μορφών του παιδικού καρκίνου, θα θεραπευτούν. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, και πάλι, θα μιλήσουμε λίγο για την δική μας μικρή ιστορία εδώ στην Κύπρο. Πού έχουμε φτάσει σήμερα, Λοΐζο μου, εσύ που ξεκίνησες και εντελώς από την αρχή από του θέματος παιδονκολογίας στην Κύπρο. Πού έχουμε φτάσει, στο πεδίο και της έγκαιρης ανίχνευσης, αλλά και της αντιμετώπισης του παιδικού καρκίνου. Ήσουν ο ιδρυτής και ο προϊστάμενος της παιδονκολογικής κλινικής και είναι κοινώς γνωστό ότι εξακολουθείς να συνεισφέρεις το έργο της κλινικής ευρισκόμενος στο πλευρό των συναδέλφων με την γνώση και την εμπειρία σου. Βέβαια άφησες άξιους διαδόχους, αυτό οφείλω να το πω δημόσια, να το καταθέσω δημόσια. Συμφωνώ απόλυτα. Είχες φροντίσει φεύγοντας να αφήσεις άξιους διαδόχους. Είναι πολύ ταπεινή Ελένη. Εγώ το λέω και δημόσια. Λοιπόν, νιώθω πολύ ευτυχισμένο να ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο, διότι οι 4 γιατροί, τους οποίους πράγματι σιγά σιγά τους έφερα στο παιδονκολογικό, τους βοήθησα να αναπτυχθούν και τους βοηθώ συνεχώς, είναι εξαιρετικοί για δύο λόγους. Διότι ο καθένας είναι ευσυνείδητος, αγαπά το παιδί και βάζει τη δουλειά υπεράνω της οικογένειας, υπεράνω όλων. Δηλαδή ο Θεός τους είναι το παιδί και μετά όλα τα άλλα. Αλλά όχι μόνο, εδώ ήταν η τέχνη. Όχι μόνο ο ένας έκαστος είναι εξαίρετος, αλλά και οι 4 μαζί δεν είναι ως ομάδα. Προτιμώ να έχω 4 παίχτες οι οποίοι να μην είναι οι πρωταθλητές του κόσμου, αλλά να συνεργάζονται μεταξύ τους, παρά να έχω τους 4 πρωταθλητές του κόσμου που να μην συνεργάζονται μεταξύ τους. Άρα η ομάδα του παιδονκολογικού είναι μια εξαίρετη ομάδα, άριστους γιατρούς που συνεργάζονται πάρα πολύ καλοί μαζί τους και νιώθω πολύ ευτυχισμένος, διότι έφυγα και λειτουργούν άριστα χωρίς εμένα. Εγώ είμαι απλά ο λόγος υποστήριξης. Όποτε με χρειάζονται, είμαι εκεί για όλους τους τομείς, ψυχικά, οργανωτικά, διοικητικά. Και αυτόν τον ρόλο θέλω να προσφέρω στην κοινωνία, είναι καθήκον μου. Τώρα, αν πάμε ιστορικά, το 89 η κατάσταση ήταν καθόλου καλή. Έπρεπε όλα να δημιουργηθούν από τη μελέτη του Μυλού των Οστών, όλες οι πολύπλοκες εξετάσεις. Και εδώ να αναφέρω τον εξαιρετικό ρόλο της εργαστηριακής αιματολόγου της δόκτωρας Φωτεινής Σοφοκλέους, η οποία για τόσα χρόνια μέχρι την αφιπέρετησή της ήταν καθοριστικός ο ρόλος της και αυτή μάλιστα εκπαίδευσε και τους γιατρούς μας στο μικροσκόπιο. Άρα πρέπει να αναφερθούμε και στη δόκτωρα Σοφοκλέους. Σημαντικός και εξαιρετικός ο ρόλος της και για τον καρκίνο και για τη θαλασσαιμία, άρα πρέπει να λέμε αυτά τα πράγματα. Αλλά σταδιακά καταφέραμε να έχουμε μια μονάδα, τη μοναδική στην Κύπρο. Εξάλλου οι αριθμοί στην Κύπρο δεν δικαιολογούν άλλα κέντρα. Yeah.
Και θα ήταν πραγματικά μια τέτοια προσπάθεια καταστροφική, γιατί με τους πόρους που έχουμε πρέπει όλη η τεχνογνωσία να συγκεντρώνεται σε έναν κέντρο. Να φέρω παραδείγματα πολλά, αλλά το πιο τρανταχτό είναι της Ολλανδίας, που είναι 10 εκατομμύρια κόσμος, οι περισσότεροι, και έχουν κλείσει όλα τα κέντρα παιδονκολογίας της χώρας και τα έχουν μαζέψει μόνο σε έναν κέντρο κεντρικό, στο Άμστερνταμ, αν δεν κάνω λάθος, εκεί, για να, ένα και μοναδικό, για να συγκεντρώνεται η απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Στην Κύπρο αυτοίως το έχουμε αυτό το πράγμα. Είναι στο Μακάριο νοσοκομείο, άρα περιβάλλεται από όλες τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι συναδέλφοι, εξαιρετικά ψηλού επίπεδου, εντατική, γαστροεντερολογία, παιδοχειρουργική, όλες οι ειδικότητες που έχει το παιδί. Άρα συνενώνονται όλα. Το καταφέραμε αυτό στο Μακάριο. Επιπλέον στο Μακάριο από το 2011 έχουμε την κεντρική μονάδα προετοιμασίας παρεντερικής διατροφής και χημειοθεραπείων, τεράστιο επίτευγμα για το οποίο δουλέψαμε πάρα πολύ. Να μην τα πολυλογώ, σιγά σιγά μαζέψαμε όλες τις υπηρεσίες και πιστεύω ότι, και ολοκληρώνοντας, να πω ότι πρέπει όλοι να δουλέψουμε, να στηρίζουμε την παιδονκολογική μονάδα, όπως επίσης και τις άλλες μονάδες αναφοράς για τα παιδιά μας στο Μακάριο νοσοκομείο, και ως γιατροί και ως πολίτες, αλλά και ως κοινωνία, να τους βοηθούμε με κάθε τρόπο και να τους στηρίζουμε. Διότι να γνωρίζουμε ότι αυτοί οι γιατροί στο Μακάριο νοσοκομείο παλεύουν να σώζουν τα παιδιά μας, παίζουν με τη φωτιά καθημερινά, είναι νάρκες που προσπαθούν να βγάζουν, και κάποτε αν κάποια νάρκη εκρήγνεται μπροστά τους, να μην λέμε οτιδήποτε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι στο Μακάριο νοσοκομείο σώζουν παιδιά καθημερινά. Αν τύχει κάποτε μια νάρκη να εκραγεί, δεν πρέπει όλοι να αρχίζουν να λένε πράγματα για τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Αλλά θέλει τεράστια προσοχή. Απλά λέγοντας για την παιδονκολογία. Είναι πραγματικά. Θεωρώ είναι τιμή μας να έχουμε στις τάξεις μας συναδέλφους όπως τους συγκεκριμένους. Άρα η μαρτυρία μου τελειώνει εταιρεία, εδώ. Θα έλεγα, καταθέτουμε την ευγνωμοσύνη και το θαυμασμό, θα έλεγα, για αυτό το έργο που επιτελείτε. Αλλά σαφώς πάντα γιατροί είμαστε, δεν αποδεχόμαστε το μέτριο, δεν εφησυχάζουμε, προσδοκούμε, όπως και εσύ πολύ καλά περιέγραψες προηγουμένως, την συνεχή εξέλιξη και πρόοδο. Απλά και ένα σημείο, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά και κάποια θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτείνονται και σε κέντρα του εξωτερικού. Βεβαίως. Αυτό είναι άκρως απαραίτητο και το παιδονκολογικό εργαζόμενο από το 1990 συστηματικά με διεθνή πρωτόκολλα έχει αναπτύξει ένα στενότατο δίκτυο διεθνών συνεργασιών, το οποίο έχουν αναλάβει οι εξαίρετοι συνάδελφοι. Η Ελένη, η Ευαγγελία, ο Τάσος και η Σκεύη, οι γιατροί μας εκεί, εργάζονται πάρα πολύ καλά με τον σωστό τρόπο, σε συνεχή επικοινωνία με εξαίρετα κέντρα του εξωτερικού, με τα οποία έχουμε δημιουργήσει άριστες σχέσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν είναι μόνο το θέμα των μεταμοσχεύσεων, έτσι. Για διάφορα. Ακόμα και για πολυθυματική ομάδα. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να μην χρειάζεται να μεταβεί, αλλά θέλουμε να πάρουμε άποψη, το καταθέτουμε στην πολυθυματική ομάδα. Βέβαια. Ακόμα και χθες είχαν μια συνάντηση για ένα παιδί με εγκεφαλικό όγκο. Τους αρέσει κιόλας, γιατί μαθαίνουν και πράγματα από εμάς. Είναι αφίδρομο. Άρα αυτή η συνεργασία είναι πολύ σημαντική και στο παιδονκολογικό αυτό έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Εγώ θα έλεγα υποστηρικτική στο έργο και την προσφορά της κλινικής είναι και η δράση και του Καραϊσκάκιου. Βεβαίως. Για τη μελέτη που κάνουν σε μοριακό επίπεδο, βεβαίως είναι πολύ σημαντική. Άρα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι. Και το μέλλον προδιαγράφεται, ας μην το χαρακτηρίσουμε λαμπρό, θα έλεγα, αν μη τι άλλο, ευίωνο. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Πάντα. Έστω θέμα. Και ένα παιδί νεάν χάνεται, θέλουμε να μην χάνεται, πρέπει να κάνουμε το πάνω. Και η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας, θα σας το πούν και οι γιατροί μας και λένε, έχουμε 10 προτεραιότητες στην παιδονκολογία. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Η πρώτη είναι να αναπτύσσουμε θεραπείες οι οποίες να είναι όσο το δυνατό λιγότερο τοξικές. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό, δηλαδή να γιατρεύουμε τα παιδιά μας, αλλά να τα γιατρεύουμε καλά, χωρίς βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες μπίπλοκες. Είναι η μεγαλύτερη μας προτεραιότητα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν το είχαμε θίξει. Μιλάμε για δύσκολες ασθένειες, των οποίων και η θεραπεία δυστυχώς δεν είναι η πιο εύκολη. Δεν χρησιμοποιούμε φάρμακα. Είναι αθώα ή απλά ή που στερούνται παρενεργειών. Το γνωρίζει βέβαια αυτό ο κόσμος και μπορεί να αντιληφθεί όμως από την άλλη ότι παλεύοντας για τη ζωή αυτοί οι μικροί μαχητές είναι οι πρώτοι που μας διδάσκουν αυτή την δύναμη και την εγκαρτέρηση όταν ακριβώς
δέχονται τις επιδράσεις των αυτών των τοξικών φαρμάκων. Και μιλώντας για τους μικρούς μαχητές, αυτούς που είναι οι δικοί σας καλύτεροι φίλοι θα έλεγα, Ελένη μου, έτσι κλείνοντας αυτή την κουβέντα μας, ερχόμενοι ακριβώς σε επαφή με τα παιδιά μας, με τους γονείς τους, ποιο είναι το πιο σημαντικό μήνυμα θεωρείς που θα έπρεπε να στείλουμε στο κοινό που μας παρακολουθεί, που είτε είχε την εμπειρία του καρκίνου, είτε του παιδικού καρκίνου, είτε όχι, θα συνεχίσει να ανησυχεί και να προβληματίζεται, να τρομάζει ακούγοντας τη λέξη παιδικός καρκίνος. Δεν σας το κρύβω ότι πρόθεσή μου ήταν κάνοντας αυτή τη συζήτηση να αφήσουμε μηνύματα ελπίδας σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί ο καρκίνος δυστυχώς θα βρίσκεται ανάμεσά μας. Ο λόγος σε σένα. Ουσιαστικά, νομίζω μόνο αισιόδοξα μηνύματα μπορούμε να αφήσουμε, δεδομένου και των ποσοστών που έχουμε προαναφέρει. Ξεκινούμε, όπως λέγαμε πάντα και με τον γιατρό Λοΐζου, με διάθεση νικητή. Επομένως, μπαίνουμε... Σε διακόψω, και αυτή τη διάθεση μας τη διδάσκουν πρώτοι από όλους οι ίδιοι οι μαχητές και οι μαχήτριες της ζωής, τα παιδιά μας που νικούν τον καρκίνο. Όσο καλά και αν πηγαίνει η πορεία, προσωπικά δεν εργάστηκα για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κλινική σας, αλλά αυτό το βλέμμα που μεταδίδουν αυτά τα παιδιά είναι μια δύναμη ζωής πραγματικά. Ναι. Τα παιδιά ουσιαστικά δίνουν δύναμη σε μας, δίνουν δύναμη στους γονείς τους. Πολλές φορές νιώθεις ότι είσαι στο νηπιαγωγείο και όχι στο νοσοκομείο. Επομένως, βλέπεις ότι ανέχονται ωραία τις θεραπείες, παρόλο που ξέρουμε τις δυσκολίες που μπορεί να συμβούν και οι γονείς είναι ενήμεροι από την πρώτη ημέρα της διάγνωσης και για τις επιπλοκές και για τα δυσάρεστα που μπορούν να προκύψουν. Αλλά ουσιαστικά τα παιδιά μας δίνουν δύναμη για να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Και μπορούμε να το νικήσουμε. Και ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχει γενικότερα αυτή η ευαισθητοποίηση στην κοινωνία. Συνεχώς βελτιώνονται και δημιουργούνται δομές υποστηρικτικές που αφορούν και την ψυχοσυναισθηματική στήριξη όχι μόνο των ασθενών αλλά και των οικογενειών οι οποίες βιώνουν όλο αυτό το δράμα. Πολλές φορές του παιδικού καρκίνου, όμως ακόμα και εκεί και γνωρίζω ότι και ο Λοΐζος δραστηριοποιείται και σε αυτό τον τομέα, δηλαδή πέραν της ιατρικής φροντίδας και στο θέμα ακριβώς της γενικότερης υποστήριξης με τη βοήθεια πολλών εθελοντών, πολλών οργανώσεων οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή την καθολική προσπάθεια, είναι καθήκον όλων μας εξάλλου η μάχη αυτή με τον παιδικό καρκίνο, την οποία δύναμη δίνουμε και θα δίνουμε μέχρι ότου μπορέσουμε, αν μη τι άλλο, αυτά τα ποσοστά, τα αξιοθαύμαστα που μας είπε πριν η Ελένη, να τα ανεβάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Λοιπόν, Λοΐζο μου, έχεις κάποιο καταληκτικό σχόλιο σε όλα αυτά? Εγώ πιστεύω ότι ως μικρή Κύπρος, ενωμένοι και συγκεντρωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και η ιστορία στην ιατρική το δείχνει με πολλούς δείχτες που αποδεικνύουν ότι η μικρή Κύπρος μπορεί να τα καταφέρει. Άρα ως ιατρική κοινότητα... Περιγεννητική θνησιμότητα, για παράδειγμα. Για την οποία όλοι περηφανευόμαστε. Ακριβώς. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα, πολύ σημαντικό. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο σωστό δρόμο και να κεφαλαιοποιούμε πάνω στις δυνάμεις μας, που είναι πραγματικά η ποιότητα του ανθρωπίνου δυναμικού μας. Έτσι. Έχουμε εξαίρετους γιατρούς, εξαίρετους επιστήμονες και πρέπει με κάθε τρόπο και προγράμματα όπως αυτά που κάνεις εσύ ως παιδιατρική εταιρεία, Μιχάλη, να τα συνεχίσουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε, βάζοντας κι εμείς το λιθαράκι μας, να κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη αύριο από ό,τι είναι σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, καλή μου φίλη Ελένη, Λοΐζο, σας ευχαριστώ ξανά για την ευγενική αποδοχή της πρόσκλησης να συμμετέχετε σε αυτό το podcast της Παιδιατρικής Εταιρείας, της εταιρείας μας. Επιχειρήσαμε να αγγίξουμε ένα δύσκολο θέμα, πολυεπίπεδο ζήτημα, αλλά
θεωρώ ότι η κουβέντα μας ήταν και ενδιαφέρουσα και χρήσιμη και εύχομαι να φώτισε ουσιαστικά κάποιες πτυχές του τεράστιου βέβαια αυτού κεφαλαίου, συμβάλλοντας σε αυτό που ονομάζουμε ευαισθητοποίηση και σωστή ενημέρωση. Εμείς ως Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, εστιάζοντας την προσοχή μας και σε άλλα ζητήματα που προβληματίζουν εσάς τους γονείς, αλλά και όλους όσοι φροντίζουν παιδιά, με μόνο γνώμονα το καλό των παιδιών μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.